Σκουπιδόπολη γίναμε, όλη η Αθήνα, αλλά και τα βρυλίσια δεν πήγαν πίσω. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε όλο αυτό τον καιρό στην πόλη υπήρξε απαράδεκτη. Το χειρότερο, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν η ίδια, αν θέλετε, η κατάσταση η οποία άλλωστε υπόκειτο σε μία απεργία. Απεργία κάνανε οι άνθρωποι. Δεν θα δημιουργούνταν προβλήματα. Ασφαλώς θα δημιουργούνταν προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι εμάς είναι ακλόνητη η πεποίθησή μας, ότι καμία πόλη, για κανέναν λόγο, δεν μπορεί να ξεπερνά και καμία απεργία τα όρια της δημόσιας υγείας και καμία κυβερνητική απόφαση. Όλοι θα πρέπει να οροδούν προ της δημόσιας υγείας. Όποιοι και αν είναι κυβερνήτες, υπουργοί, πρωθυπουργοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι, οι πάντες. Θα πρέπει να οροδούν. Φτάσαμε στο σημείο να μην οροδούν προουδενώς. Η κατάσταση λοιπόν που διαμορφώθηκε στα Βρυλίσια ήταν αντίστοιχη με αυτή που διαμορφώθηκε στην Αθήνα. Βουνά, σκουπίδια, γεμάτη η κάδη, απίστευτη κατάσταση, απεργία, δεν μαζεύονταν και όπως κινδύνευαν τα παιδιά των γειτονικών δήμων, έτσι κινδύνευαν και τα παιδιά τα δικά μας. Ουδεμία διαφορά. Το χειρότερο δε ακόμα ήταν ότι ενώ τα εντοπίζαμε μέσα από τα site, μέσα από τις σελίδες μας και με φωτογραφίες δείχναμε την κατάσταση, η Δημοτική Αρχή έκαμε απαράδεκτη επίσης προπαγάνδα μέσα από την ιστοσελίδα της Νέας Πνοής, λέγοντας ότι ο Δήμος Βλησίου συγκριτικά με τους άλλους Δήμους είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Προσπάθειες του Αντιδημάρχου, του Δημάρχου, να ωρεοποιήσουμε την κατάσταση, να εκμεταλλευτούμε ακόμη και αυτή την απεργία των εργαζομένων. Ακόμη και αυτή την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στους δρόμους. Και να σας πω και κάτι, αν γυρίσει ο Ιωαννίδης και μου πει ότι εσύ κοίταξες να την εκμεταλλευτείς κάνοντας αντιπαράθεση μέσα από την ιστοσελίδα σου, εγώ θα το απαντήσω. Έχω φωτογραφίες σου δημοσίευσα, φέρε άλλες. Εγώ τις φωτογραφίες πήγα και τράβηξα που ήταν σε όλους τους δρόμους η ίδια κατάσταση. Το χειρότερο όμως δεν είναι οι φωτογραφίες που τράβηξα εγώ, αγαπητέ μου Δήμαρχε. Το χειρότερο είναι η πραγματικότητα που βίωσαν οι δημότες, οι συνδημότες μας. Αυτή δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτό το βλέπει ο καθένας έξω από το σπίτι του. Αντί να πει κανείς ότι ξέρεις, απεργία έχουνε, τελείωσε, δεν φταίω, εσύ άρχισες να κάνεις προπαγάνδα πάνω στα ερείπια, πάνω στους τόνους των σκουπιδιών. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πάλι δεν βρέθηκε η αντιπολίτευση, είτε Τσούτσιας λέγεται, είτε Μανιατογιάννης λέγεται, είτε Βίτος λέγεται, να γίνει ο χαμός. Να γίνει ο χαμός. Τουλάχιστον να του μιλήσουν για αυτή την προπαγάνδα που γίνεται. Να του πούνε για το Ρεξόνα. Θυμάστε μια παλιά διαφήμιση. Κανείς τίποτα. Ξέρετε, τα έχω πάρει με την αντιπολίτευση, γενικώς. Έχω την αίσθηση ότι αν εξαιρέσει κανείς την αποχώρηση του Νίκου του Ζήση κάποια στιγμή για να στιγματίσει την αδιαφορία του Δημάρχου απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο και το γεγονός ότι δεν απαντάει σε ουσιαστικές ερωτήσεις και δεν δίνει γενικώς απαντήσεις, έχω την αίσθηση ότι από την έναρξη του καινούριου έτους το Σεπτέμβριο κοιμούνται όρθιοι. Κοιμούνται όρθιοι και δεν ξέρω πόσο θα κοιμούνται. Πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουν. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο θεσμικός τους ρόλος είναι να επισημαίνουν τα αρνητικά της Δημοτικής Αρχής.